η καλύτερη αριθμολόγος παγκοσμίως θα σας μάθει πώς να βγάζει τον προσωπικό σας αριθμό και τι θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα, Μαράκι. Καλώ σας βρίσκω. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, αγαπημένη μου. Και πόσο σημαντική είναι η αριθμή του καθενός στην πορεία της ζωής μας και στο να καταλάβουμε κάποια πράγματα για το μέλλον μας και την εξέλιξή μας. Έτσι, ακριβώς. Προσεγγίζουμε το μέλλον πολύ δεσμευτικά. Οι αριθμοί δεν είναι αποστηρωμένοι, είναι μαγικοί, κρύβουν αλήθεια, κρύβουν ενέργεια. Εξάλλου αυτό έλεγε και ο Πυθαγόρας, ότι η ζωή, το σύμπαν, τα πάντα είναι αριθμοί και ενέργεια. Πάμε να δούμε όμως πώς υπολογίζεται ο προσωπικός μας αριθμός. Ακριβώς, τον αριθμό χαρακτήρα πεπρωμένου είναι η ορολογία. Με δύο λόγια, εσύ τι νούμερο είσαι. Παίρνουμε την πλήρη ακριβή ημερομηνία γέννησης, προσθέτουμε τους αριθμούς μεταξύ τους. Πάντα σας προκύπτει ένας διπλός αριθμός. Αν τώρα ο αριθμός που σας προκύπτει είναι ο 11, 22 ή 33, το αφήνετε όσο έχει. Γιατί είστε ένας εκ των διπλών αριθμών. Είστε ένα εις διπλούν, αλλά είστε και δύο. Θα εξηγήσω για αυτή την ευελιξία. Θέλεις να κάνουμε ένα παράδειγμα με τον δικό μου αριθμό? Λοιπόν, να σηκωθούμε στον πίνακα να τον δούμε. Πολύ. Ωραία. Εγώ είμαι γεννημένη 1η-5η του 1985. Λέω τον δικό μου για να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές να καταλάβουν. Πάρα πολύ ωραία. 1η-5η 1985. Πολύ ωραία. Και λέω τι κάνουμε? Δεν έχεις λόγο να πεις ψέματα. 1 και 5, 6. Ωραία. Αυτό θα συγκρατήσω. 7, 16, 24 και 5, 29. 2 και 9, 11. Είσαι λοιπόν ένας εκ των διπλών αριθμών. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ο χαρακτήρας σου, όπως και των φίλων που έχετε αντίστοιχα αυτό τον αριθμό, επιμερίζεται σε δύο αριθμούς. Εμφανίζεις δηλαδή στοιχεία του αριθμού 1, αλλά είσαι και δύο. Πότε ενεργείς ως ένα δυναμικά? Να σε ρωτήσω κάτι. Ως δύο. Θα ποιο είναι το σημαντικό, αυτό. Το 11, ο διπλός μου ή το 2 που μένει στο τέλος? Κατά κύριο για να λόγο, μην μπερδευτούν οι τηλεθεατές μας. Ο δεύτερος αριθμός, το 2. Αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτή την ύπαρξη του αριθμού. Και αναφέρομαι στο ψυχολογικό ενεργειακό κομμάτι. Μάλιστα. Και εδώ θα σας δώσω και ένα μυστικό, ότι και στα γενέθλιά μας, την προσωπική μας πρωτοχρονιά, προκύπτει πάλι ένας μικρός αριθμός που αυτό δείχνει πολλά για την πορεία του ατόμου. Μάλιστα. Και τα συνυπολογίζουμε. Άρα, ο καθένας από εσάς μπορεί τώρα να υπολογίσει τον προσωπικό του αριθμό, κάνοντας την. Παραδείγματος χάρη, βλέπετε το 17, το 18, το 78 γεννηθεί κάποιος. Βγαίνει το 9. Mm-hmm. Και με βάση αυτό, από τις προβλέψεις της Μαρίας, θα ξέρετε πώς θα κινηθεί η εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ απλό. Μπορείτε να το κάνετε και στο χέρι ή με ένα αριθμομηχανή, αν δυσκολεύεστε. Ακριβώς. Και αν βγει διπλό, προσθέτω όπως το δικό μου που βγήκε 11, 1 και 1, 2. Αν βγει 15, 5 και 1, 6. Πολύ απλά. Ωραία. Απλά να θυμίσουμε ότι οι αριθμοί είναι 12, από το 1 έως το 9 οι λεγόμενοι κλασικοί αριθμοί και οι διπλοί όπως η Κατερίνα μας, αλλά και εγώ Κατερίνα, εσύ είσαι 11, η Χρήστα 33 και 33. Και υπάρχει και ο 22. Ωραία. 11, 22, 33 και η κλασική από το 1 μέχρι το 9. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λένε οι αριθμοί για σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καυτό, ερωτικό, επικοινωνιακό κλίμα μεν, με πολλές αντιπαραθέσεις δε. Γιατί θα μου πείτε? Διότι ο ένας σύντροφος προσπαθεί να επιβληθεί στον άλλον. Σε γενικές γραμμές, όλοι θέλω να διατηρήσετε τα κεκτημένα σας, προστατεύοντας και προσωπικές σημαντικές σχέσεις, αλλά και επαγγελματικές. Σήμερα όλοι θα έχουμε τη δυναμική και τη δυνατότητα για δράση, όρεξη για δράση και πρωτοβουλίες, να επικοινωνήσουμε άφοβα τις απόψεις μας με άλλον αέρα. Ποιοι αριθμοί ευνοούνται, τώρα που το μάθαμε? Ο 1, 5, 6, 7 και 9. Και οι διπλοί αριθμοί 11 και 33. Αγνοούμε που με και 11. Εννοείται. Τώρα θα σας κάνω μία έκπληξη. Είτε είστε ευνοημένοι, είτε όχι. Εγώ ανά ημέρα θα σας δίνω ένα πολυδύναμο διάστημα, προκειμένου ό,τι σημαντικότερο έχετε να κάνετε, να κινηθείτε για να εκεί. Καταλάβουν οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, το πολυδύναμο είναι οι δυνατές ώρες. Είναι, ναι. Οι καλύτερες ώρες της ημέρας, ώστε να μπορέσουν να κάνουν αυτό που θέλουν και το θέλουν σημαντικό. Απλά για να βρούμε τον κάθε έναν, επειδή η αριθμολογία εξατομικεύεται, προσπαθώντας λοιπόν να πιάσω τις τάσεις για όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Ωραία. Κινηθείτε λοιπόν σήμερα 16 και 30 έως 19 και 30 και όλα θα πάνε κατευχήν. Περνάμε στην αυριανή ημέρα. Θα ρίχνω κάτι ύπνους εγώ εκεί. Όμως πραγματικά δοκιμάστε το και επικοινωνήστε μαζί μας. Τρίτη, αύριο Τρίτη, 10-11. Η Τρίτη είναι μια ημέρα που θα αναδειχθεί η ευαίσθητη πλευρά του χαρακτήρα σας. Η φιλανθρωπία επίσης θα δώσετε λύσεις με πρακτικό μυαλό. Θα λειτουργήσετε αποτελεσματικά, ακόμα και υπό συνθήκες πραγματικής πίεσης.
Από την άλλη, όσοι δεν ευνοείστε, μια κλειδωμένη ειδική ψυχολογία θα την έχετε. Μια ένταση, ένας αδικαιολόγητος εκνευρισμός. Κατά συνέπεια, αυτό θα δημιουργήσει, Κατερίνα και φίλοι μου, ένα ασαφές επικοινωνιακό κλίμα που θα το εξελίξετε σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Εγώ πάλι, επειδή είμαι θετική σκοπής ενέργειας άνθρωπος, θα σας πω, θα το ξεπεράσετε και αυτό. Πώς? Παραμένοντας ψύχρεμοι, ευγενικοί, με γενναιόδωρο χαμόγελο, αυτό είναι η ενεργειακή ταφόπλακα σε όλους όσοι δεν θέλουν το καλό σας, και με ωραία επιχειρήματα. Ωραία, και ευνοούνται ο 1, ο 3, ο 4, ο 5, ο 7, ο 9 και οι διπλοί. Όλοι οι διπλοί. Καλά θα μας πάει αυτή τη βδομάδα. Να σου πω, αυτό είναι το καλό του να είσαι διπλός αριθμός. Αλλά πρόσεξε, έχουμε ένα τίμημα εμείς οι διπλοί αριθμοί. Καλά τα λέμε στην εύνοια. Όμως τη δυσμένεια της διπλούν η χασούρα. Μάλιστα. Για πάμε τώρα να το πολυδύναμό σας ποιο είναι, την Τρίτη, το ξεχάσαμε. Από τις 14, γι' αυτό μολύβι και χαρτιόλι. Από τις 2 μέχρι τις 4.30 το μεσημέρι. Ακριβώς. Περνάμε Τετάρτη. Τώρα εδώ με το χαμόγελο θα σας το πω, διότι δεν είναι καθόλου κουκλίτσα. Δύσκολη ημέρα. Η αδιάλακτη στάση. Η υπομονή δεν υπάρχει. Υπάρχει επιμονή, υπάρχει μια κόλαση αληθινή μετατρέποντας την επικοινωνία σε χάος. Αυτό θα είναι δύσκολο και για να αποφύγετε τις κακοτοπιές και να μην δοκιμαστούν τα νεύρα σας αλλά και των υπολείπων, αυτό που είπαμε, χαμόγελο, επιχειρήματα και γιατί διαφορετικά θα φτάσουν στα άκρα σχέσεις και κυρίως επαγγελματικές. Ενδέχεται, να το πω και αυτό, να σας ξεφύγει αν δεν με ακούσετε, μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια στη διάρκεια της ημέρας που θα σας κοστίσει. Εδώ οι αριθμοί δεν συγχωρούν, οπότε μεταθέστε τα πιο σημαντικά της Τετάρτης για την επόμενη μέρα που θα είναι καλύτερη, υπόσχομαι. Ποια μιλούνται λοιπόν, Τετάρτη? Οι 2, ο 2, ο 5, ο 6, 7, 8, 9, ο 11, 22 και 33. Τι είναι να παντρευτώ αυτήν την εβδομάδα, τέτοια εύνοια. Άρα, και πες μας και τα πολυδύναμα, έτσι. Λοιπόν, για πες μας οι καλύτερες ώρες είναι από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το απόγευμα. Την ώρα που κλαρώνει. Την ώρα που... Πάντα στον ύπνο σε πιάνω. Δηλαδή να σου πω κάτι. Μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο, δεν σημαίνει να το δεις από κοντά τον άλλο. Τι τύχη σου και να κοιμάσαι, το ξέρω. Θα ανεβάσω το Instagram με post εκείνη την ώρα. Ακριβώς, μπράβο. Είδατε λοιπόν που μπήκατε στο κόλπο. Για πάμε. Για πάμε Πέμπτη. Εδώ θα δώσω το πιο αυθεντικό γενναιόδωρο χαμόγελό μου, γιατί είναι μία από τις καλύτερες ημέρες του μήνα. Πολύ θετική και θα δώσω και ένα ερωτικό στίγμα για τους αδέσμευτους φίλους. Είναι ιδανική, θα μου πείτε τώρα, εν μέσω κορονοϊού και καραντίνας. Μια χαρά καραδοκεί ο έρωτας. Σας μιλάω για σχέση που θα σας αλλάξει τη ζωή. Μοιραία σχέση, λοιπόν, υπόσχονται οι αριθμοί, αλλά και λύσεις σε όλους τους σημαντικούς τομείς της ζωής σας. Μπορεί να ερωτευτείτε και να γνωρίσετε κάποιον. Και μέσα στην καραντίνα να επικοινωνήσετε, τέλος πάντων. Αυτό, μην απογοητεύεστε. Επειδή όμως ο μεταβολισμός θα σέρνεται την Πέμπτη, δεν μπορώ να τα λέω όλα καλά, η γυναίκα, μη φάτε του σκασμού και μην πιείτε το Βόσπορο. Ο μεταβολισμός σέρνεται. Καλά, ο έρωτας περνάει από το στομάχι, Χρυσή μου, αλλά είπαμε, όχι του σκασμού, με μέτρο. Ποιοι ευνοούνται, θα μας λέει η Κατερίνα. Λοιπόν, το 1, το 3, το 5, το 6 και το 9 και η διπλή 11 για 33. Το 1 το φαγηγά. Τα χρυσό το είπα, το ένα. Α, το είπες, εγώ δεν άκουσα. Κουφίζω μάλλον. Λοιπόν, και 3 με 7 είναι οι πολύ έτσι ευνοϊκές ώρες. Κοινώς όλο να ξέρετε, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μεσημέρι αυτήν την εβδομάδα ευνοϊκές ώρες. Μην παίρνεις και όρκο. Εντάξει, πάμε με την Παρασκευή. Ναι, δίνω όμως την κοινή ώρα για όλο τον κόσμο, για να μπορούν όλοι να βγάλουν άκρη. Ωραία. Πάμε Παρασκευή, Παρασκευή πάλι. Δύσκολη ημέρα. Η επικοινωνία θα διεξαχθεί με πολύ δύσκολο τρόπο. Γι' αυτό δεν θα μου πάρετε οριστικές αποφάσεις, ειδικά αν αυτές αφορούν σε κρίσιμα οικογενειακά ή και ερωτικά ζητήματα. Όμως, έχω και μία άλλη δυσάρεστη τάση για την Παρασκευή. Τι? Κίνδυνος για τραυματισμούς και ατυχήματα ακόμα και κατοίκων λόγω αφηρημάδας. Μην είστε αλλού για αλλού. Οπότε, σιγουράκι, και την Παρασκευή μεταθέστε οτιδήποτε σημαντικό έχετε για άλλη μέρα. Αύριο. Μεθαύριο. Το Σάββατο. Η Παρασκευή δεν είναι καλή. Το είπαμε. Οπότε το Σάββατο. Ποιοι ευνοούνται, Κατερίνα μου? Λοιπόν, την Παρασκευή ευνοούνται. Α, μου το βγάλανε την Παρασκευή. Ποιοι ευνοούνται? Ωραία, να πω εγώ. Το 11 και το 33. Το 1, το 3, το 5. Το 1, το 3, το 5, το 6, το 7, το 9. Πάλι οι διπλοί 11, 22, 33 και οι καλύτερες ώρες 6.30 με 9.30 το βράδυ. Ακριβώς. Πάμε στο Σάββατο. Περνάμε στο Σάββατο. Θα έχετε την ευκαιρία, μην σας πω, ευκαιρίες να πραγματοποιήσετε φιλόδοξους στόχους. Να δώσετε λύση σε πολύ σημαντικές υποθέσεις. Να προωθήσετε όλα τα σημαντικά και να πω ερωτικές επανασυνδέσεις, αλλά και να αποκαταστήσετε σχέσεις που επλήγησαν, επαγγελματικές, οποιασδήποτε μορφή σχέσεις, ναι, που επλήγησαν προηγούμενα διαστήματα. Οι ερωτικές επανασυνδέσεις πάνε και έρχονται. Ποιοι ευνοούνται? Φοβάμαι. Λοιπόν, ευνοείται το 2, το 4, το 5, το 7, το 8, το 9, το 11 από διπλούς, το 22 και το 33. 4 με 6.
Καλά, μιλάμε εβδομαδάρως. Θα τα κάνω όλοι. Τι θα γίνει αυτή τη βδομάδα, δεν έχω καταλάβει. Θα κλείσει με πολύ ωραίο τρόπο. Ωραία. Με ωραίο φινάλι. Η Κυριακή είναι μια καλή ευλογημένη μέρα, τυχερή, με καλύτερη διάθεση, με πίστη τόσο στον εαυτό μας, γιατί όλα ξεκινούν εκ των έσω, αλλά και στους υπόλοιπους. Επιλύοντας σημαντικές οικογενειακές υποθέσεις, οι αριθμοί θα σας βοηθήσουν να οργανωθείτε κυριολεκτικά εκ των έσω, μια πνευματική αναζήτηση, περισυλλογή, αλλά και να οργανώσετε το πλάνο της επόμενης εβδομάδας. Και το χώρο σας. Συνοργάνωση είναι και ο χώρος, γιατί πολλοί θέλουν να οργανώσουν το χώρο τους τώρα με το lockdown. Ενδείκνυται η Κυριακή. Και ποιοι αριθμοί ευνοούνται πάλι. 2, 3, 5, 6, 8, 9 και η διπλή 11, 22 και 33. Ενώ. Και οι καλύτερες ώρες από τη 1 και 4 το μεσημέρι μέχρι τις 3:30 το μεσημέρι. Α, εκεί και το παίρνουμε. Εκεί όμως συγκεντρώνεται γιατί έχουμε ξεχάσει τα πάντα. Να συγκεντρωθούμε όλοι, να Κυριακή, τα πούμε. Μεσημέρι, Κυριακή μεσημέρι κοιμούνται όλοι. Είναι μια καλή εβδομάδα σε γενικές γραμμές. Χρειαζόμαστε καλύτερη ψυχολογία. Ωραία. Το καταλαβαίνω ότι είμαστε σε ειδικές συνθήκες όλοι. Εννοείται. Αλλά με χαμόγελο και θετικές δηλώσεις. Ευλογημένο DNA είναι οι Έλληνες, θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαράκι μου. Και όσοι θέλετε για να βρείτε τη Μαρία, βλέπετε και τα τηλεφωνά της και πώς να την ακολουθήσετε στο Instagram και στο Facebook για να της κάνετε τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε, Πρελίνα, πολύ βοηθητικό. Ευχαριστούμε.